Όταν τρως Δημητριακά Lion, δεν μπορεί να σε ενοχλήσει κανείς, λένε τα Δημητριακά Lion. Όταν δεν τρως όμως, τι γίνεται, είπαμε εμείς. Τότε σίγουρα πρέπει κάποιος να σε ενοχλήσει. Έτσι δημιουργήσαμε τους Χαβα Lions, μια ομάδα που έβαλε σκοπό με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο να αποδείξει σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 14 έως 24 ότι τα Lion εννοούν αυτό που λένε. Χρειάζονταν όμως έναν αρχηγό και ποιος καταλληλότερος από τον άρχοντα της φάρσας και της ενόχλησης. Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Απρίλιος-Μάιος 2012. Κάπου στην Ελλάδα. 10 ανυποψίαστοι άνθρωποι πέφτουν θύματα των καλύτερων τους φίλων. Έλα μου, τρελά, τι λέει, πού είσαι? Δεν κάνω φάρσες, αλλά γενικά το αξίζει. Και τη σατανική ομάδα των Χαβα Lions. Τα πράγματα ήταν απλά. 20.450 έκαναν like στο Facebook. 19.818 είπαν σε ποιον και τι φάρσα θέλουν να κάνουν. 10 δέχτηκαν το τυχερό τηλεφώνημα και την έκαναν πραγματικότητα. Ενοχλητικοί παππούδες. Όσο θέλουμε, ότι να δώσουμε, Στριφνοί γείτονες. Φαντάσματα. Είμαι το φάντασμα. Σήμερα θα γίνει παλιός. Κερατάδες. Εκνευρισμένος πάρα πολύ. Συναχωμένοι σερβιτόροι. Μαϊμούδες απαγωγής. Όλοι έβαλαν ένα χεράκι στο να χαλάσουμε την απολαυστική στιγμή ενός φίλου. Τώρα θα αποδώσω, θα κάνω. Εσύ, αλλά τρία πολύ να τα άσουμε με ένα ίσκο. Τι να πει, δεν κατάλαβα, τι να πει, ποιος θα πει. Είσαι σώμα. Είσαι σώμα. Είσαι σώμα. Κάποιοι αποδείχτηκαν Lions. Κάποιοι άλλοι την πάτησαν από τους Χαβα Lions. Πάνω από 60.000 τους είδαν στο YouTube. Ένας κέρδισε το μεγάλο δώρο. Όλοι όμως θα θυμούνται τη φάρσα τους για μια ζωή. Το βασικότερο, όλοι γνώρισαν τα νέα Δημητριακά Lion με κάποιο τρόπο. Είτε μέσα από το τηλεοπτικό teaser στο MAD TV ή από την τρίλεπτη εκπομπή των φαρσών στο τηλεοπτικό κανάλι ή από τα ραδιοφωνικά spots, τα internet banners, τα facebook ads ή απλά από μια βόλτα στο κανάλι της στο YouTube και στο Dailymotion.